Ο πρώτος των πρώτων στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις είναι ο Θεόφιλος Νάστας από το Ρεόκαστρο, αφού συγκέντρωσε 19.650 μόρια και εξασφάλισε το εισιτήριο για την εισαγωγή του στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σίγουρα είμαι πολύ ευτυχισμένος για την επιτυχία αυτή και ανακουφισμένος, γιατί μπόρεσα να βοηθούν τελικά οι κόποι μου, μιας τριών ίσως ολόκληρων χρόνων. Που δεν ήταν καθόλου εύκολη, αλλά από ό,τι φαίνεται το άξιζαν, ας πούμε, αυτή η προσπάθεια, το αποτέλεσμα. Χαίρομαι για αυτό που έγινε, αλλά από τώρα θέτω καινούργιους στόχους για τη μετέπειτα πορεία μου. Οργανώνω κάπως το πώς θα συνεχίσω. Ο Παναγιώτης Χόνδρος με 18.825 μόρια πέρασε πρώτος στη Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας στη Δεκέλεια και θα ζήσει ένα όνειρο ζωής. Για μένα αυτή η σχολή ήταν όνειρο ζωής, όπως ακριβώς είπατε. Από τη στιγμή που πληροφορήθηκα 6 χρόνια πριν για την ακρίβεια ότι υπάρχει αυτή η σχολή, αποφάσισα πως θέλω να ασχοληθώ απλά με αυτό. Οι ιδιαίτερες συνθήκες λόγω κορονοϊού δεν τον πτώησαν, αντίθετα αποτέλεσαν μεγάλη πρόκληση. Σίγουρα δεν την έκανε πιο εύκολη. Ήταν μια αρκετά μεγάλη πρόκληση, η αλήθεια είναι, γιατί όχι μόνο για εμένα αλλά για όλα τα παιδιά, γιατί έπρεπε να προσαρμοστούμε σε καινούργια δεδομένα πολύ γρήγορα και δεδομένα τα οποία δεν τα είχαμε ξαναβιώσει τα διαδικτυακά μαθήματα. Εντάξει, σίγουρα η αρχή ήταν δύσκολη. Οι πρώτες εβδομάδες επαναπροσαρμογής μας δυσκόλεψαν, αλλά μετά, όπου βρήκαμε και τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο, όταν δεν είχαμε να χάσουμε χρόνο σε μετακινήσεις, τον αξιοποιήσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να διαβάσουμε και να βελτιωθούμε. Ο κορονοϊός δυσκόλεψε τις συνθήκες μελέτης και στον Ισίδωρο Καραποστόλη, που με 18.975 μόρια πήρε το εισιτήριο για τη νομική σχολή Θεσσαλονίκης. Ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσταση, είναι η αλήθεια. Δεν ήταν καθόλου με τίποτα εύκολο, ούτε κάτι το οποίο θα ξαναπερνούσα με ευχαρίστηση. Όμως τα καταφέραμε και προχωράμε παρακάτω. Μια ακόμη πρωτιά σημείωσε ο Μάριος Τσολακίδης, που με 18.145 μόρια μπήκε πρώτος στη νομική σχολή της ΑΣ. Έχω περάσει τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων, νομικών συμβούλων. Είμαι ο μοναδικός εισακτέος από το παλαιό σύστημα των Πανελληνίων και μετά από 3 χρόνια έτσι σκληρής προσπάθειας μπορώ να πω ότι νιώθω μεγάλη δικαίωση και θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τους γονείς μου που ήταν πάντοτε κοντά μου και στα 3 χρόνια παρόλο που περνούσα στο Πανεπιστήμιο με στήριζαν στην επιλογή μου να συνεχίσω για να πετύχω τους στόχους μου. Οι δυσκολίες όμως προσπερνώνται και μια άλλη μέρα ξεκινάει για τους επιτυχώντες. Εννοείται πρέπει να συνηθίσει κάποια πράγματα, τα οποία όμως μπορεί να αποκτήσεις πάλι αργότερα. Δεν χάνεται τίποτα, έτσι είναι η ζωή. Την επόμενη μέρα πώς τη φαντάζεσαι? Όμορφη, λαμπερή. Για φέτος καταγράφηκε ιστορική πτώση στις ιατρικές σχολές, μικρή άνοδο στα οικονομικά τμήματα, ενώ η εισαγωγή στο μαθηματικό τμήμα είναι δυνατή με βαθμό κάτω από τη βάση. Τοτική γενικά η τάση σε όλα τα πεδία. Βέβαια με αυξομοιώσεις σε επιμέρους σχολές. Με την ιατρική σχολή είχαμε κάτι το ιδιαίτερο? Η ιατρική βάση της ιατρικής Αλεξανδρούπολης έπεσε αρκετά χαμηλά, στα 17.400, όπως ανακοινόταν, λόγω της δυσκολίας των θεμάτων που είχαμε φέτος και τις δυσκολίες προφανώς αντιμετώπισαν οι υποψήφοι στη διάρκεια της προετοιμασίας του με όλο αυτό το ιδιαίτερο κλίμα που υπήρχε. Αξιοσημείωτη σε μια περίοδο ιδιαίτερων συνθηκών λόγω του κορονοϊού ήταν και η προβολή φροντιστηριακών μαθημάτων από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης, που ξεπέρασε τα όρια της Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη συνεργασία και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί και από εδώ και πέρα και την επόμενη δηλαδή σχολική χρονιά. Βοήθησε πάρα πολύ τους υποψήφιους, όχι μόνο της περιοχής μας, αλλά τα μηνύματα ήταν ότι τα μαθήματα ειδικά που ήταν επαναληπτικά και στοχευμένα τα παρακολουθήσαν και μέσω του διαδικτύου και μαθητές από άλλες περιοχές, από νησιά, από την περιοχή της Αττικής, είχαμε πάρα πολλά μηνύματα.